Χθες το βράδυ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας λάβανε ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία να κλειστούν στο σπίτι, να κλείσουν πόρτες παράθυρα για να μην εισπνεύσουν επικίνδυνους τοξικούς ρήπους από την πυρκαγιά που πήρε για ακόμα μία φορά εδώ ο Χιτά Αθήνης. Η ενημέρωση που είχαμε σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ που καταβάλλονται προσπάθειες για να σβήσει η πυρκαγιά είναι ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η επιχωμάτωση, χώμα δηλαδή, για να περιοριστούν και οι ρήποι, να μην υπάρξει κίνδυνος για τις συνήθειες. Εμείς αναδεικνύουμε ένα ζήτημα. Χτες ταυτόχρονα πήρε φωτιά και το εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Ζώη. Είναι η 14η πυρκαγιά σε εργοστάσια ανακύκλωσης στη χώρα μας τους τελευταίους 20 μήνες. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τις δημόσιες αρχές. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι αυτό είναι συμπτωματικό ή τυχαίο. Και επίσης, επιτέλους πρέπει να ανοίξει στα σοβαρά ο αγώνας και η συζήτηση μέσα στους εργαζόμενους για να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό εδώ το έσχος. Όσοι είχαν έρθει παράγοντες και υψηλά ιστάμενοι, το είχαν βαφτίσει τούτο εδώ πίσω μας στη Χωματερή, στα Νολιώσια, ως ένα μνημείο περιβαλλοντολογικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου. Αυτό εδώ όχι μόνο παραμένει, αλλά με τις τελευταίες αποφάσεις που από κοινού πέρασαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι εκλεκτοί τους στην περιφέρεια και στους δήμους της περιοχής, σχεδιάζουν να επεκτείνουν αυτό το μνημείο περιβαλλοντολογικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, φτιάχνοντας μία νέα ακόμα Χωματερή δίπλα στη σημερινή. Εδώ πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στη διαχείριση των απορριμμάτων που βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, που βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον, που βάζει σε κίνδυνο συνολικά τη ζωή του λαού μας σε μια ευρύτερη περιοχή στην οποία κατοικούν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και καλούμε την κυβέρνηση αλλά και την περιφέρεια να εντείνει τα μέτρα, τους ελέγχους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, πολύ περισσότερο που με το νέο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων που ψήφισε σαν το κλέφτη μέσα στο καλοκαίρι, αρχίζουν και εμφανίζονται, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και επικίνδυνα φαινόμενα όπως αυτό που περιγράψαμε πιο πριν, δηλαδή φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης και κατά κύριο λόγο τις νυχτερινές ώρες.